Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της σημερινής? Βέβαια, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα το γεγονός ότι όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε εδώ πέρα σήμερα, στις Καστανιές, στον Εύρο, για να στηρίξει τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει η Ελλάδα να φυλάξει τα ελληνικά σύνορα, τα οποία ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης. Την απόλυτη ικανοποίησή του για την έμπρακτη συμπαράσταση των ευρωπαϊκών θεσμών στην Ελλάδα εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση του απεσταλμένου της Κρήτη TV στον Εύρο, Μάνου Δασκαλάκη. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Ευρώπης και προστατεύονται, ξεκαθάρισε προς κάθε κατεύθυνση ο Πρωθυπουργός, έχοντας στο πλευρό του τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τους οποίους νωρίτερα περιόδευσαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα και το φυλάκιο στις Καστανιές. Όσα συμβαίνουν στα ελληνικά σύνορα αποτελούν διεθνές πολιτικό ζήτημα πρώτου μεγέθους. Οι απειλές λοιπόν του κύριου Ερντογάν δεν πέρασαν. Προσέκρουσαν στην ενότητα του ελληνικού λαού, στο φρόνημα και στην επιχειρησιακή ικανότητα των παιδιών του, αλλά και στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, που είμαι σίγουρος ότι θα εκδηλωθεί ακόμα πιο αποφασιστικά τις επόμενες μέρες. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο προς όλους. Μην επιχειρείτε να μπείτε παράνομα στην Ελλάδα. Δεν θα τα καταφέρετε και αναλαμβάνετε ακέραια την ευθύνη των επιλογών σας. Σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ζήτησε ο Σαρλ Μισελ, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε αφενός την άμεση ανάπτυξη δυνάμεων της Frontex στον Εύρο, τη διάθεση οχημάτων και πλωτών μέσων, όσο και την οικονομική στήριξη της Ελλάδας με περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα και αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Είναι κρίσιμη σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι προσπαθούν να δοκιμάσουν την ενότητα της Ευρώπης θα απογοητευτούν. Θα διατηρήσουμε τη γραμμή μας και η ενότητά μας θα κυριαρχήσει. Τώρα χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες και ψύχρεμες δράσεις και δράσεις με βάση τις αξίες μας. Αυστηρό ήταν και το μήνυμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Τουρκία. Για να πούμε ευχαριστώ στην Ελλάδα, στους Έλληνες πολίτες, σε όλους όσοι προσπάθησαν και προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και όχι σήμερα να προστατεύσουν ανθρώπους, να μην σωρεύονται δεινά και βάσανα. Να βυθίξουμε επίσης την κοινή ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα μας, να βυθίσουμε την Ελλάδα και να βρούμε μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτή τη νέα μεταναστευτική, τη νέα κατάσταση. Νωρίτερα το πρωί ο Πρωθυπουργός περιόδευσε στις Σφαίρες τους κήπους του Εύρου και την Αλεξανδρούπολη, όπου υποδέχτηκε τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών. Μαζί πέταξαν με ελικόπτερο Σινούκ κατά μήκος των συνόρων, ώστε να δουν από κοντά την κατάσταση που επικρατεί. Λίγο αργότερα βρέθηκαν στο φυλάκιο 1 στις Καστανιές, όπου ενημερώθηκαν από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο, ενώ προβλήθηκε βίντεο με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πίεση στα σύνορα της Ελλάδας μεθοδεύεται από την Τουρκία.